Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο αυτού του καναλιού, το Νότον Λιμά, με ένα μαμαδίστικο κανάλι όπου μοιραζόμαστε μαζί γνώσεις και εμπειρίες για τον δύσκολο και απαιτητικό ρόλο του γονέα. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας την παρέα μας, την Κυριακή. Η Κυριακή είναι νηπιαγωγός με εξειδίκευση στη μοντεσοριανή εκπαίδευση. Πάμε να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Γεια σου, Κυριακή μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς σε βρήκα, καλώς σας βρήκα. Να σας πω ότι η Κυριακή έχει και αυτή κανάλι στο YouTube, το Mami's Lab, μαζί με τη φίλη της την Άννα. Είναι και αυτό ένα μαμαδίστικο κανάλι, στο οποίο μπορείτε να βρείτε θέματα γενικότερα που αφορούν τη μαμά, αλλά και τη γυναίκα. Κυριακή μου, σήμερα θα μας μιλήσεις για τη Μοντεσοριανή θεωρία και για τις αρχές της. Η Μοντεσοριανή θεωρία ανακαλύφθηκε από τη Μαρία Μοντεσόρη, εξού και το όνομά της. Πες μας λίγα λόγια για τη Μαρία Μοντεσόρη. Αρχικά, Ελένη μου, να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες έτσι στο κανάλι σου και μπορούμε να μοιραστούμε έτσι αυτό το πολύ ωραίο θέμα που... Εγώ σε ευχαριστώ. Ειλικρινά, με αγγίζει πάρα πολύ και ό,τι αφορά, τέλος πάντων, το θέμα των παιδιών, με αγγίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε για τη Μαρία Μοντεσόρη. Λοιπόν, να ξεκινήσω να σας λέω ότι η Μαρία Μοντεσόρη γεννήθηκε το 1870 στο Κιαραβάλι της Ιταλίας. Είχε ένα έτσι πολύ ωραίο οικογενειακό περιβάλλον. Είχε μια μαμά έτσι που την ενθάρρυνε και έτσι είχε μια καλή παιδεία, θα λέγαμε, για την εποχή της. Είχε έναν μπαμπά, ο οποίος ήταν αυτός που θα λέγαμε έφερνε λίγο αντίρρηση σε αυτά τις αποφάσεις, μάλλον, που έκανε τότε η Μαρία Μοντεσόρη. Μεγάλωσε και κατάφερε να φοιτήσει σε δημοτικό, σε γυμνάσιο και σε λύκειο, κατάφερε να τελειώσει με καλές σχολικές επιδόσεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Μέχρι που το 1890 αποφάσισε, λοιπόν, να κάνει έτσι το μεγάλο βήμα στη ζωή της και να σπουδάσει ιατρική. Κάτι πολύ πρωτόγνωρο για την εποχή, καθώς ήταν η πρώτη γυναίκα σκέψου στην Ιταλία, η οποία κατάφερε να εισαχθεί σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Μπορείς να καταλάβεις τότε, αναγράφονται στα βιβλία της, ότι δέχτηκε έτσι πολύ, θα το λέγαμε το σημερινό bullying, θα λέγαμε, από τους τότε άντρες της εποχής της, καθώς φαντάσου ήταν η μόνη γυναίκα μέσα στο πανεπιστήμιο. Οπότε είχε έρθει αντιμέτωπη και με αυτό το κομμάτι και πολλοί ίσως δεν το γνωρίζετε. Αγωνίστηκε πάρα πολύ για τα δικαιώματα της γυναίκας, πέρα των παιδιών, για να έχουν ισότητα και στις ευκαιρίες για δουλειά, δηλαδή να έχουν ισότητα, αλλά και στους μισθούς. Οπότε είναι ένα κομμάτι που πολλοί δεν γνωρίζουμε. Έχει γράψει πάρα πολλά κείμενα πάνω σε αυτό το θέμα. Και κατάφερε το 1896 να τελειώσει την ιατρική σχολή. Μετά από εκεί εργάστηκε σε ένα νοσοκομείο τότε της εποχής με σοφρονιστικά παιδιά, θα λέγαμε. Ήταν παιδιά με προβλήματα νόησης. Ξεκίνησε έτσι το εκπαιδευτικό της ταξίδι. Εκεί πέρα η Μαρία Μοντεσόρη με την παρατήρηση κατάφερε να δει ότι αυτά τα παιδιά δεν είχαν στην πραγματικότητα κάποιο πρόβλημα νόησης όπως θεωρούνταν εκείνη την εποχή, αλλά είχαν έλλειψη εμπειριών. Έλλειψη εμπειριών σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και με τα ίδια τους, με τον ίδιο τους τον εαυτό. Και έβαλε στοίχημα, θα λέγαμε, με τον εαυτό της και αποφάσισε να δουλέψει πολύ με αυτά τα παιδιά. Και φαντάζω ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τα παιδιά αυτά που θεωρούνταν νοητικά στερημένα, να δώσουν εξετάσεις μαζί με τα φυσιολογικά παιδιά της εποχής και να καταφέρουν να έχουν καλύτερες αποδόσεις από τα φυσιολογικά παιδιά. Οπότε αυτό κατάλαβε φοβερό στην κοινωνία. Άρχισαν να λένε φήμες ότι υπνοτίζει τα παιδιά, ότι είναι μια μάγισσα της εποχής που κατάφερε να αλλάξει αυτά τα μικρά παιδιά που μέχρι τότε τα θεωρούσαν ότι είχαν κάποιο πρόβλημα. Οπότε, μίλησέ μας για τις αρχές της Μοντεσοριανής θεωρίας, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που μας βλέπουν περί τίνος πρόκειται και τι το ιδιαίτερο έχει αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης. Ναι. Πριν να ξεκινήσω έτσι να λέω για την
Μοντοσιανή θεωρεί και τις αρχές της. Εγώ θέλω να σου πω ότι μαθαίνοντας έτσι για τη μοντοσιανή εκπαίδευση, πλέον έχω καταλήξει ότι είναι, για μένα είναι το φυσιολογικό, ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει όνομα. Δηλαδή, στο φυσιολογικό κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει όνομα ή ονομασία. Και αυτό είναι το μαγικό, ότι γνωρίζοντας αυτή τη μέθοδο, καταλαβαίνεις ότι θα έπρεπε αυτό να είναι το φυσιολογικό, ότι θα έπρεπε αυτό να προσφέρεται σε όλα τα παιδιά και σε όλα τα σχολεία. Η Μοντεσσορινή μέθοδος ακολουθεί το φυσικό ρυθμό της ζωής. Δηλαδή, ακολουθεί τον ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, ακολουθεί τις αναπτυξιακές του ανάγκες και το δυναμικό του. Και επίσης βοηθάει το παιδί να αναπτυχθεί ολιστικά, δηλαδή βοηθάει το παιδί να αναπτυχθεί κινητικά, σωματικά, ψυχικά, πνευματικά. Λοιπόν, τώρα λίγο πιο επιγραμματικά να σου πω ότι οι αρχές της Μοντεσόρης κυρίως στηρίζονται στην ελευθερία του παιδιού, στην ανεξαρτησία, στο προετοιμασμένο περιβάλλον και στην δουλειά του ίδιου του παιδιού, δηλαδή στη δουλειά που κάνει το ίδιο το παιδί για τον εαυτό του. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναλύσουμε τώρα λίγο το κάθε ένα ή αν θέλεις να πούμε κάτι άλλο. Ναι, ας αναλύσουμε λίγο. Ούτως ή άλλως, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, για να καταλάβουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, τι εννοούμε όταν λέμε αρχές της μοντεσοριανής θεωρίας. Οπότε ας ξεκινήσουμε από την ελευθερία. Πώς ακριβώς ορίζεται μέσω αυτού του εκπαιδευτικού τρόπου η ελευθερία του παιδιού? Ωραία, λοιπόν. Το παιδί σε ένα μοντεσοριανό περιβάλλον, είτε αυτό είναι στο σπίτι, είτε αυτό είναι στο σχολείο, αρχικά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο. Δηλαδή, για να υπάρξει η ελευθερία αυτή που λέμε, θα πρέπει να είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον, αρχικά να πούμε, δηλαδή το οποίο, ένα περιβάλλον το οποίο θα προσφέρει αρχικά ασφάλεια στο παιδί, και θα είναι προσαρμοσμένο στα μέτρα του. Δηλαδή, αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτή τη λεγόμενη ελευθερία που συζητάμε. Άρα, λοιπόν, θα είναι περιβάλλοντα που θα ενθαρρύνουν την ανεξάρτητη δράση του παιδιού, που θα ενθαρρύνουν την επιλογή, δηλαδή την εκούσια επιλογή του παιδιού, να επιλέγει με τι θα ασχοληθεί, με το πόσο θα ασχοληθεί, και δεν θα κατευθύνεται από τον ενήλικα, πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν λέμε τώρα θα κάνουμε αυτό, τώρα θα κάνεις αυτό. Αυτό ονομάζεται ελευθερία του παιδί, δηλαδή είναι ελεύθερο να ακολουθήσει τον εσωτερικό του οδηγό, θα λέγαμε. Δηλαδή αυτό που εκείνο επιθυμεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Ναι, και ερχόμαστε στην δεύτερη, έτσι όπως το λες, τη δεύτερη αυτή, που είναι η ανεξαρτησία, που εκεί εισάγεται η αυτονομία, η αυτοεξυπηρέτηση που λέμε, κύριος του εαυτού του. Ακούγεται τόσο ωραίο αυτό, είναι κύριος του εαυτού του. Δηλαδή, ξέρει και μαθαίνει μάλλον να ικανοποιεί το ίδιο τις ανάγκες του. Και μαθαίνει να, στην ουσία να ζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, μαθαίνει να ζει, μαθαίνει τον κόσμο του, μαθαίνει την καθημερινότητά του. Σε ένα προετοιμασμένο, όπως λέμε, περιβάλλον. Εκεί που θα βρει τα εργαλεία και τα ρεθίσματα που θα το βοηθήσουν να μπορέσει να φτάσει σε αυτή την ανεξαρτησία, σε αυτή την αυτονομία που θέλουμε. Πολύ ωραία. Επόμενη. Η επόμενη είναι το προετοιμασμένο περιβάλλον. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι στα μέτρα του παιδιού αρχικά, πολύ σημαντικό. Έχει αληθινά εργαλεία, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί, και όταν λέμε αληθινά εργαλεία εννοούμε, για παράδειγμα, σκούπα, σφουγγαρίστρα, για παράδειγμα, στα μέτρα, το οποίο όμως μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί, δηλαδή αν πέσει κάτι στο πάτωμα ή να σκουπίσει αν έριξει κάτι, αληθινά εργαλεία όπως διψάει, θα βρει ένα ποτήρι και μια πηγή νερού ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη του, θέλει να πιει χυμό, έναν αληθινό, ας πούμε, στίφτη, για παράδειγμα, ένα αληθινό μαχαίρι, αληθινό, πάλι όμως, όπως είπαμε, αναμεβασισμένο στα μέτρα του παιδιού. Υπάρχουν ειδικά, ας πούμε, θα το λέγαμε, μαχαίρια, ας πούμε, και εργαλεία, ώστε να ικανοποιήσει, ας πούμε, αυτή την ανάγκη του. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο για το προετοιμασμένο περιβάλλον είναι να είναι φτιαγμένο και να εμπνέει αγάπη. Να εμπνέει αγάπη, να εμπνέει σεβασμό, να εμπνέει αρμονία. Και ότι είναι, δηλαδή, πιστεύω ότι το παιδί το νιώθει αυτό. Δηλαδή, όταν μπαίνει σε ένα περιβάλλον και το αρχίζει και το παρατηρεί και το εξερευνεί, λαμβάνει αμέσως αυτή την αγάπη. Ότι έχει φτιαχτεί για μένα αυτό.
Έχει φτιαχτεί. Στα μέτρα μου. Έχει φτιαχτεί στα μέτρα μου. Θυμάμαι στη σχολή μας έλεγε η καθηγήτριά μας ότι για φανταστείτε ας πούμε τα ντουλάπια της κουζίνας, δηλαδή πώς νιώθει το παιδί στο δικό μας κόσμο, να ήταν στα μέτρα του παιδιού, δηλαδή να ήταν όλα στα μέτρα του παιδιού, δηλαδή η κουζίνα μας να ήταν πολύ μικρή, πώς αισθανόμασταν εμείς που είμαστε μεγάλοι, δηλαδή θα μπορούσες ας πούμε να μαγειρέψεις αυτό το μικρό κουζινάκι με τη μικρή κατσαραλίτσα, πόσο πολύ θα δυσκολευόμασταν να προσαρμοστούμε ως ενήλικες τώρα φαντάσου. Έχοντας αυτή την αντίληψη, διαμορφωμένες προσωπικότητες πλέον, πόσο θα δυσκολευόμασταν, πόσο μάλλον ένα παιδί που τώρα γνωρίζει τον κόσμο του, που τώρα μαθαίνει τον εαυτό του, πόσο δυσκολεύεται όταν δεν είναι αυτό το περιβάλλον προετοιμασμένο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, να μπορεί το παιδί να νιώθει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να αναλάβει και ευθύνες, έτσι, να νιώθει ότι είναι ικανό να αναλάβει ευθύνες, όπως τις δουλειές του σπιτιού, όπως είπες. Έτσι, και αυτό χτίζεται, έτσι, αυτό είναι ένα μετέπειτα στάδιο αυτό με την ευθύνη, απλά καταλαβαίνει αρχικά τη συνέπεια. Είναι η συνέπεια, δηλαδή, το στάδιο πριν της ευθύνης είναι η συνέπεια, δηλαδή, δεν θα προσπαθήσω να βάλω το χυμό στο ποτήρι μου, αν μου έχει θύνει συνέπεια, κατάλαβες. Οπότε μετά τι πρέπει να κάνω, έρχεται η ευθύνη, πρέπει να το καθαρίσω. Μετά τι έχω κάπου στο περιβάλλον μου, ας πούμε, κάποιο πάνω να το καθαρίσω. Έχω στο περιβάλλον μου μια σφουγγαρίστρα να το καθαρίσω. Οπότε σκέψω ότι αν δεν υπάρχει όλο αυτό προετοιμασμένο, το παιδί απλά θα φύγει, θα το αφήσει, θα το καθαρίσει. Δεν με ενδιαφέρει. Οπότε να χάνεται, ας πούμε, αυτό το αίσθημα της ευθύνης, ότι το έχω χύσει. Βλέπω τη συνέπεια. Θα πρέπει να το καθαρίσω. Οπότε, αν δεν υπάρχει αυτό το προετοιμασμένο περιβάλλον, το παιδί δεν θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή, δεν θα νιώθει την ευθύνη, ας πούμε, θα λέγαμε. Αν και δεν το θεωρώ ευθύνη, δηλαδή είναι η ανάγκη του παιδί. Το παιδί έχει μια έμφυτη τάση να φροντίσει το περιβάλλον του, αγαπάει το περιβάλλον του. Έχει μια έμφυτη τάση να όλα είναι σε τάξη, να είναι καθαρά, να είναι τακτοποιημένα. Οπότε αν βρει αυτά τα εργαλεία, αυτά βγαίνουν αυθόρμητα στα παιδιά. Δηλαδή παρατηρώντας τα, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει, είναι πολύ σημαντικό να παρατηρούμε, ότι αν ξέρει ότι κάπου στο περιβάλλον υπάρχει αυτή η σφουγγαρίστρα, υπάρχει αυτό το πανί, χωρίς να του πούμε κάτι, αυτό από μόνο του θα πάει να το βρει, γιατί ξέρει ότι υπάρχει, ξέρει ότι θα πρέπει να καθαριστεί. Γι' αυτό βγαίνει αβίαστα, χωρίς κάποιος να του το επιβάλλει, να του το πει πρέπει να το καθαρίσεις, πρέπει να το κάνεις. Κάποιος πρέπει να του το δείξει, έτσι. Δεν είναι ότι το παιδί από μόνο του θα πάει να το κάνει από την πρώτη στιγμή. Μία-δύο πρέπει ο ενήλικας να του το δείξει και μετά αυτό βγαίνει αβίαστα. Η επόμενη αρχή που είναι έτσι, μια σύνοψη των παραπάνω, είναι ότι το παιδί σε αυτή την ηλικία μαθαίνει βιωματικά. Δηλαδή, μαθαίνει μέσα από τη δική του προσωπική εμπειρία, μαθαίνει μέσα από τις αισθήσεις του. Δηλαδή, μόνο έτσι μπορεί να μάθει το παιδί και να αναπτύξει και να δημιουργήσει την νόησή του και την αντίληψή του, δουλεύει για τον εαυτό του, με τον εαυτό του και αυτό το κάνει αβίαστα και με χαρά. Δηλαδή το κάνει, είναι σε αυτή τη φάση τη δημιουργική θα λέγαμε, που το κάνει χωρίς να κουράζεται, θα λέγαμε. Γι' αυτό λέμε αυτά τα παιδιά δεν κουράζονται ποτέ λέμε. Μα αυτά τα παιδιά δεν είναι γιατί βρίσκεται σε αυτή τη δημιουργική περίοδο που πραγματικά δεν κουράζεται, γιατί έχει αυτή την ορμή που θέλει να που τα οθεί να προς το περιβάλλον και τα βοηθάει να χτίσει τον εαυτό τους. Οπότε νομίζω ότι αν ακούγοντας όλα αυτά, όλοι πιστεύω θα συμφωνήσουμε ότι όλοι θα πρέπει να προσφέρουμε ένα τέτοιο περιβάλλον και μια τέτοια ανάπτυξη, θα έλεγα, στα παιδιά μας. Ισχύει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και τι χρειάζεται για να το κάνουμε, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί. Όποιος δηλαδή θέλει να μάθει αυτό το δυναμικό και να μάθει το παιδί, να το μελετήσει, θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να εκπαιδευτούμε. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι όλοι οι γονείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται. Όλοι οι γονείς, όσοι ασχολούνται με παιδιά, είτε γονιός, εκπαιδευτικός, είτε φροντιστής, θα πρέπει να εκπαιδευτεί. Αυτά δεν. Δυστυχώς δεν τα έχουμε, τις γνώσεις δεν τις έχουμε έμφυτες αυτές τις γνώσεις και πρέπει να εκπαιδευτείς γι' αυτό. Και να μπορούμε ουσιαστικά να εκμεταλλευτούμε αυτό το τόσο σημαντικό αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού από 0 έως 6, όπου μπορούν να γίνουν θαύματα σε αυτές τις ηλικίες, έτσι δεν είναι?
Είναι διαμορφωμένο, είναι διαμορφωμένο έτσι το παιδί, έρχεται στον κόσμο με αυτό το δυναμικό του που λέμε, ώστε αν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον και του δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία και ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες που έχει, να αναπτύξει το δυναμικό του στο μέγιστό του. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι μπορεί ένα παιδί, αν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες, να αναπτύξει έτσι το δυναμικό του, ώστε να γίνει κάτι πολύ σπουδαίο. Και σκέψω ότι όλοι είμαστε προγραμματισμένοι γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι έχουμε έρθει στον κόσμο για να γίνουμε κάτι σπουδαίο. Να το θέσω λίγο έτσι να το καταλάβεις. Αλλά δυστυχώς, επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη γνώσεων, υπάρχουν αυτά τα προβληματικά, θα έλεγα, περιβάλλοντα, που δεν ενθαρρύνουν και δεν βοηθούν το παιδί να ολοκληρώσει το σκοπό της δημιουργίας του, ας πούμε, θα έλεγα εγώ. Κυριακή μου, θα ήθελα πολύ να σε ξαναέχουμε εδώ στην παρέα μας για να μας τα εξηγήσεις πιο αναλυτικά. Είναι ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πολύ και πιστεύω και όλοι οι νέοι γονείς έτσι έχουν την τάση να ψάχνονται, τους αρέσει να μαθαίνουν τέτοιες πληροφορίες, ώστε να μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους ό,τι καλύτερο. Ναι, και εγώ πραγματικά χαρά μου. Έτσι να μπορώ να συνεισφέρω σε αυτό το έργο και που κάνεις και εσύ και σε όποιον, δηλαδή να προσφέρουμε τη γνώση, ό,τι γνώση έχει ο καθένας, στον κάθε γονιό και στον κάθε άνθρωπο που θέλει έτσι να μάθει περισσότερα για το παιδί. Έτσι, άλλωστε τότε έχει και αξία η γνώση όταν τη μοιραζόμαστε. Ακριβώς, Ελένη μου, όπως τα λες. Ωραία, οπότε Κυριακή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας και για τα τόσο ωραία πράγματα που μοιράστηκες με την κοινότητα του Νότων Λιμάμ. Θα σε χαιρετήσω, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να χαιρετήσω και εσάς που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο ως το τέλος του. Εμείς θα τα πούμε σε ένα καινούργιο βίντεο. Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.